Αυτό δηλαδή που εγώ ζω εδώ καθημερινά μέσα σε αυτό το γραφείο, νεαρά ζευγάρια να έρχονται κλαίγοντας και να μου λένε θέλουμε να υιοθετήσουμε ή να πάρουμε ως ανάδοχοι γονείς ένα παιδί και κυρία Φωτίου περιμένουμε 4 χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει ένα θλιβερό γεγονός. Από το 2010 μέχρι το 2015, δηλαδή που αναλαμβάνουμε εμείς, αλλά και μετά, ο αριθμός των αναδοχών και των υιοθεσιών μειώνεται συνεχώς. Υποδιπλασιάστηκε. Στα ιδρύματα ανηλίκων όλης της χώρας, που είναι περίπου 60-57 ακριβώς ιδρύματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και περίπου 25 κρατικής πρωτοβουλίας, φιλοξενούνται παιδιά συνολικά 2.800 κατά μία καταγραφή του 2014. Να τονίσω, στο καλύτερο ίδρυμα δεν διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο υγιής ανάπτυξη ενός παιδιού. Γιατί, τι θέλει ένα παιδί? Θέλει ένα δεσμό. Πού δημιουργείται ο δεσμός αγάπης στην οικογένεια, όπως μεγαλώσαμε και εμείς? Άρα, το πρώτο που κάνει αυτός ο νόμος, και αυτό επιθυμούμε, είναι να επιταχύνουμε, αλλά και συγχρόνως να πολλαπλασιάσουμε τις περιπτώσεις αναδοχής και υιοθεσίας, κάνοντάς τις κτήμα του ελληνικού λαού, γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί οι δύο θεσμοί είναι οι πιο αποτελεσματικοί θεσμοί για την παιδική προστασία. Έχουμε 2 Μητρώα ηλεκτρονικά, προστατευμένα για το απόρριτό τους, και έχουμε τις 2 μεγάλες δεξαμενές. Και το κράτος πια ξέρει ότι έχω τόσα παιδιά και έχω τόσους υποψήφιους γονείς. Και ξέρει ότι τώρα είμαι έτοιμος, σαν κράτος, να κάνω αυτό που λένε την ταύτιση γονιού και υποψήφιου παιδιού. Το τρίτο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι όλα τα παιδιά τα οποία έρχονται στην εξωγενειακή φροντίδα σε ιδρύματα και που καταγράφονται στο Εθνικό αυτό Μητρώο είναι εν δυνάμει παιδιά τα οποία θα πάνε σε αναδοχή. Έτσι, δομές είτε είναι δημόσιες είτε είναι ιδιωτικές, είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τη διαδικασία της αναδοχής για όλα τα παιδιά τους. Κάναμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με τον προηγούμενο νόμο, τον νόμο Αξιόγλου λέω εγώ, τον νόμο δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, όπως είναι το ΤΕΕ, παραδείγματος χάρη. Αυτό σημαίνει ότι πλέον αποκτάει τη θεσμική εκείνη υπόσταση που δημιουργεί νέα κατάσταση στο χώρο των κοινωνικών λειτουργών, νέες υποχρεώσεις και αυστηροποίηση των δικαιωμάτων τους, αλλά και των υποχρεώσεών τους. Εκεί μέσα θα δημιουργηθεί σε όλες τις περιφέρειες ένα τεράστια δεξαμενή πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών. Ο νόμος βάζει τα όρια αυτών των διαστημάτων. Λέει ότι για την πρώτη κοινωνική έρευνα απαιτούνται 6 μήνες, για τη δεύτερη maximum, για τη δεύτερη 1 μήνας, και βάζει άρα τα όρια. Άρα δεν έχουμε εδώ μπροστά μας 6 χρόνια, 5 χρόνια και δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολλές αιτήσεις που ήταν ανάδοχοι πρώτη αγκαλιά κατέληξαν να γίνουν αιτήσεις για μακροχρόνια αναδοχή, όπου αυτή τη στιγμή φέρνω στο μυαλό μου 1, 2, 3 περιστατικά, παιδιά με πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως νεφρική ανεπάρκεια που χρήζει αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα. Τοποθετήθηκε σε οικογένεια για μακροχρόνια αναδοχή. Άρα αποδέχτηκαν αυτό το παιδί. Άρα η απάντηση στην ερώτησή σας πόσο εύκολα ή γρήγορα θα προχωρήσει μια αναδοχή ή υιοθεσία, πέρα από ότι όταν υπάρχει έγκριση καταλληλότητας των γονέων, είναι τι αποδέχομαι. Έχουμε στρέψει την προσοχή και την, αν θέλετε, και του κόσμου στην αντίληψη ότι κανένα παιδί δεν χρειάζεται ίδρυμα. Τα παιδιά χρειάζονται οικογένειες. Αυτό είναι που ορίζεται από τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Παιδιών. Και η οικογένεια πρώτα είναι με κάθε τρόπο αυτό που λένε όλα τα δικαιώματα, όλοι οι νόμοι, όλες οι κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην παιδική προστασία των παιδιών εκτός οικογένειας. Και αυτό είναι η πεποίθηση δική μας, αυτό που θα υπηρετήσουμε με κάθε τρόπο. Άρα υποστηρίζουμε τη βιολογική οικογένεια και όπου αυτή αδυνατεί
μπαίνει αναδοχή και μπαίνει και υιοθεσία. Έχουμε κάνει κάθε μήνα εδώ κάνουμε συναντήσεις. Με ρωτήσατε πώς μπορεί κάποιος να γίνει ανάδοχος γονιός. Ισχύει ότι κάθε Τετάρτη στις 3 και μισή εδώ στην Τσόχα 5 στους Αμπελόκηπους μπορεί όποιος πολίτης θέλει να έρθει και να ενημερωθεί τι είναι η αναδοχή και πώς μπορεί ο ίδιος να γίνει ανάδοχος.